Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Καρμπονάρα light. Θα γίνει τόσο νόστιμη, θα μοιάζει με την αληθινή καρμπονάρα, αλλά με τις μισές και λιγότερες θερμίδες. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη light καρμπονάρα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια μανιτάρια πλευρότους, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια γαλοπούλα καπνιστή σε κομμάτι, 400 γραμμάρια σπαγκέτι με β' γλυκάνη μέλισσα, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 300 γραμμάρια γάλα light, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα light, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, μία σκελίδα σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι και ελαιόλαδο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ εύκολη και νομίζω ότι όλοι μα όλοι θα τα καταφέρετε. Αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Θέλουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη για τα μανιτάρια μας. Τα μανιτάρια δεν θέλω να τα σουτάρω σε ένα τηγάνι, γιατί άμα τα σουτάρω θα χρειαστεί να βάλω πάρα πολύ λάδι. Οπότε θα τα μαγειρέψω στο φούρνο. Έχω πάρει πλευρό τους που μου δίνουν την αίσθηση όντως ότι τρώμε κρέας, οπότε έχουν πιο έτσι γεμάτη γεύση από τα κανονικά μανιτάρια. Αλλά βέβαια, άμα πάρετε και τα απλά μανιτάρια, θα δουλέψουν μια χαρά. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το μανιτάρι και να το κόψετε εδώ με τα χέρια σε κομματάκια. Δεν χρειάζεται να το κάνετε με το μαχαίρι. Πηγαίνετε με τα νερά το μανιτάρι, έτσι όπως ακριβώς κόβετε μόνο το, έτσι θα το κόψετε κι εσείς. Εδώ. Και ο καλύτερος τρόπος για να ψήσουμε τα μανιτάρια είναι αυτός που θα σας δείξω τώρα. Έχω το φούρνο μου στους 220 βαθμούς προθερμασμένο και μέσα στο φούρνο έχω ένα ταψάκι ήδη να ζεσταίνεται. Θέλουμε να ζεσταθεί, να πυρώσει το ταψάκι για να ψηθούν σωστά τα μανιτάρια. Οπότε κόβω τα μανιτάρια εδώ και από τη στιγμή που ξεκινήσουμε, αλήθεια σας λέω, σε 15 λεπτά, αντί το πολύ 20, άμα χρονοτριβούμε, η καρμπονάρα θα είναι έτοιμη. Και μαρινάρεται με θυμάρι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ελάχιστη ζάχαρη. Θέλω θυμαράκι από εδώ. Οπότε δεν θα το λυπηθώ. Κοιτάξτε εδώ. Ουχου. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Ελάχιστο λαδάκι. Κοιτάξτε με πόσο λάδι θα μαγειρέψουμε τη συνταγή μας. Και το έχω εδώ για να σας δείξω πόσο λίγο λάδι θα ρίξετε. Φυσιολογικά για να μαγειρεύαμε αυτά τα μανιτάρια θα θέλαμε τη διπλάσια και την τριπλάσια ποσότητα σε λάδι. Οπότε γλιτώνουμε από το λάδι. Τώρα, για να κάνουμε όμως τραγανά και σεξι τα μανιτάρια, πρέπει να προσθέσουμε λίγο ζάχαρη. Κοιτάξτε. Τόσο. Γιατί η ζάχαρη, καθώς θα ψήσουμε τα μανιτάρια μέσα στο φούρνο, θα καραμελώσει και ουσιαστικά θα γίνουν chips τα μανιτάρια και θα γίνουν πάρα πολύ ωραία. Το νεράκι μου εδώ πέρα έχει βράσει. Οπότε βγάζω το καπάκι από εδώ. Τώρα, έχουμε ρίξει ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, τι άλλο, και τη ζάχαρη. Τα μανιτάρια μας είναι έτοιμα, αλλά επειδή θέλω στην καρμπονάρα να βάλω μέσα και καπνιστή γαλοπούλα, αντί για μπέικον, που φυσιολογικά θα βάζαμε σε μία καρμπονάρα, οπότε, παίρνω μαχαίρι, κόβω και τη γαλοπούλα μου σε ωραία κομμάτια, εδώ. Όπως βλέπετε, έχω μεγάλα κομμάτια γαλοπούλας. Άμα την πάρετε σε φέτες, καλύτερα να μην τη βάλετε στο φούρνο, γιατί θα καεί. Άμα έχετε μεγάλα κομμάτια έτσι, βάλτε την στο φούρνο, υπάρχει νόημα. Θα γίνει ωραία, θα γίνει σεξι. Να φάμε και λίγο. Οπότε, τώρα ανακατεύω. Εδώ. Εντάξει, θα πάρει και καπνιστό άρωμα το μανιτάρι από τη γαλοπούλα και θα γίνει τέλειο. Και τώρα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ γρήγοροι. Φυσιολογικά θα κάνετε τη διαδικασία στο φούρνο εσείς. Εγώ θα βγάλω το ταψί έξω. Έχει κάψει και θα ρίξω τα μανιτάρια μαζί με τη γαλοπούλα. Ακούτε. Ήδη άρχισε να ψήνεται. Ο φούρνος μου ήταν προθερμασμένος στους 220, οπότε συνεχίζω να ψήνω στους 220. Θα μας πάρει περίπου 10 λεπτάκια για να γίνει και σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Να πάρω αυτό από εδώ για να βλέπω άμα γίνουν τα μανιτάρια μου. Τώρα, το νεράκι μου έχει βράσει, θα ρίξω λίγο αλάτι μέσα. Εδώ, γιατί θέλουμε να πάρει αλάτι το ζυμαρικό μας καθώς βράζει. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπαγκέτι μέλισσα με β' γλυκάνη. Έχουν υπέροχη γεύση και περιέχουν β' γλυκάνη από βρώμη, η οποία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Θέλουμε να κάνουμε κάτι υγιεινό, οπότε και τα ζυμαρικά μας πρέπει να είναι υγιεινά. Λοιπόν, ανοίγω τη συσκευασία έτσι όπως είναι. Ρίχνω τα ζυμαρικά μέσα.
Και πρέπει να διαβάσουμε τις οδηγίες κρίσης. Πάντα θα διαβάζετε τις οδηγίες κρίσης. Τα ζυμαρικά μας θέλουν 8 με 9 λεπτά. 8 λεπτά και θα τα βράσουμε. Σε 8 λεπτά και θα είναι έτοιμα και τα μανιτάρια. Και γυρνάμε πίσω για να ετοιμάσουμε τη σάλτσα καρμπονάρας και να σερβίρουμε. Το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο μπολ από μακαρόνια σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στην Πολωνία, όπου ένα τεράστιο ξύλινο μπολ με διάμετρο πάνω από 4,5 μέτρα και 87 εκατοστά βάθος υποδέχθηκε τα μακαρόνια μπολονές που ετοίμασαν 40 σεφς μέσα σε 19 ώρες. Τα μακαρόνια προσφέρθηκαν σε 10.000 θεατές και δρομείς κατά τη διάρκεια του ετήσιου μαραθωνίου των 5 χιλιόμετρων που έλαβε χώρα σε γήπεδο της Κρακοβίας. Και τα σημαρικά μου είναι έτοιμα. Θα σου ρώσω. Τώρα, με το που σου ρώσουμε, η μαγιά είναι να ρίξουμε λίγο φρέσκο λαδάκι και να ανακατέψουμε. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλήσουν τα ζυμαρικά μας. Οπότε ρίξτε λίγο λαδάκι, ανακατέψτε. Εδώ. Τέλεια. Και έχω αφήσει ένα μπολ. Διονύση, έλα. Εγώ φέρω το μπολάκι από κάτω, το μπολάκι. Όχι αυτό. Α, ποιο, το άλλο, το. Ναι. Το. Ναι. Βάλε εδώ. Αυτό. Όχι, αυτό το χρειάζομαι, γιατί υπάρχει περίπτωση να το χρειαστώ. Όπως βλέπετε, έχουμε βάλει λαδάκι, οπότε τα ζυμαρικά μας δεν θα κολλήσουν. Και το νερό μου θα το κρατήσω εδώ στην άκρη, γιατί μπορεί και να το χρειαστώ. Τώρα, πάμε πίσω στην κατσαρόλα μας εδώ πέρα. Θα ρίξουμε λαδάκι για να κάνουμε μπεσαμέλ. Αντί για βούτυρο, θέλουμε να κάνουμε κάτι healthy. Ρίχνουμε το αλεύρι. Και χαμηλώνω τη φωτιά, γιατί νομίζω πως είναι δυνατή. Και ανακατεύω το αλεύρι μαζί με το ελαιόλαδο. Και τι κάναμε τώρα εδώ πέρα? Κάναμε το λεγόμενο ρου. Το ρου είναι ικανό να δέσει σχεδόν τα πάντα από υγρασία. Οπότε ρίχνουμε σιγά σιγά ό,τι βάλα μέσα. Ρίχνουμε λίγο ακόμα γαλατάκι μέσα. Εδώ. Τη διαδικασία την ξέρετε, είναι κλασική. Την έχουμε κάνει άπειρες φορές, αλλά θα συνεχίσω να σας τη δείχνω κάθε φορά μέχρι να τη μάθετε. Οπότε σταδιακά προσθέτουμε το γάλα μέσα. Εδώ. Και αντί για κρέμα γάλακτος θα κάνουμε μία μπεσαμέλ light. Το γάλα που χρησιμοποιούμε είναι light ή μπορείτε να βάλετε ακόμα και ένα ρόφημα καρύδας ή αμυγδάλου σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάτι διαφορετικό. Ρίχνω και το τελευταίο γάλα μου μέσα, εδώ. Μόλις ρίξουμε και την τελευταία δόση από γάλα μέσα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε λίγο τυρί κρέμα light. Εδώ. Και όταν λέω λίγο, εννοώ λίγο. Θέλουμε ίσως να δώσουμε μία γεύση τυριού μέσα, που από το γάλα δεν θα την πάρουμε. Οπότε με λίγο τυρί κρέμα, εδώ, ουσιαστικά θα το πετύχουμε. Όπως βλέπετε, έχω δίπλα το νεράκι σε ετοιμότητα, μήπως χρειαστεί να προσθέσω λίγο νεράκι. Το νεράκι βέβαια που βράσαμε τα μακαρόνια. Κοιτάξτε εδώ, έχω κάνει μία ωραία σφιχτή κρέμα. Αυτή η κρέμα όμως είναι αρκετά σφιχτή για τα ζυμαρικά μου. Θα προσθέσω λίγο αλάτι πιπέρι για να δώσω γεύση. Εδώ. Και πιπέρι. Φρεσκοτριμμένο. Επίσης θα βάλω λίγο θυμαράκι. Λίγο θυμαράκι. Εδώ. Και μία κουτάλα της σούπας από το νεράκι που βράσαμε τα ζυμαρικά εδώ. Θα ρίξω και το νεράκι μου μέσα. Θα προσθέσω ελάχιστο σκόρδο τριμμένο. Αυτή την καρμπονάρα που έχουμε συνηθίσει να τρώμε, την έχουμε συνδυάσει με λίγο σκόρδο. Οπότε λίγο σκόρδο μέσα. Και όταν λέω λίγο, 1/3 σκελίδας, όχι παραπάνω. Είναι δυνατό, οπότε θα δώσει κατευθείαν άρωμα. Και αυτό πάει στην άκρη, αυτό πάει στην άκρη, ανακατεύουμε. Και κοιτάξτε εδώ. Τώρα έχουμε ακριβώς την υφή που θέλαμε να έχουμε. Κρεμώδης, σεξι, μυρίζει λίγο σκόρδο, μυρίζει λίγο θυμάρι, έχει ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι δίτα με χρειάζεται λίγο παραπάνω και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ρίξουμε τα ζυμαρικά μας μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά. Ανακατεύουμε εδώ. Να φροντίσουμε να πάει η κρέμα παντού. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε μία πλούσια κρέμα που έχουμε ετοιμάσει. Πραγματικά, με λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλεύρι και λίγο γαλατάκι. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε?
Η γεύση τους είναι κανονικά σαν να βάλαμε κρέμα γάλακτος, αλλά δεν έχουμε βάλει κρέμα γάλακτος και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ, κάτσε να το βγάλω από τη φωτιά. Σε περίπτωση που σφίξουν πάρα πολύ και είναι πολύ σφιχτή η υφή τους, τι πρέπει να κάνουμε? Προσθέτουμε λίγο νεράκι από δίπλα. Δεν το έχω αφήσει, το βλέπετε. Το έχω μονίμως δίπλα, θα προσθέσω λίγο νεράκι, θα ανακατέψω και μόλις ανακατέψω θα δείτε ότι πάλι η σάλτσα μου θα γίνει πιο κρεμμώδης. Και άμα ξανασφίξει μετά πάλι, πάλι θα προσθέσω λίγο νεράκι. Οπότε το κόλπο στη μαγειρική δεν είναι πάντα τα λιπαρά και έξτρα τυριά, έξτρα παρμεζάνες, έξτρα βούτυρα, έξτρα κρέμες γάλακτος. Λίγο νεράκι με κρατήσετε από τα ζυμαρικά σας. Όντως μπορεί να είναι το μυστικό για να φέρει τα ζυμαρικά σας να έχουν καλύτερη γεύση. Μην ξεχνάτε ότι το νεράκι εδώ πέρα έχει και αλάτι. Θα αλατίζει ακόμα περισσότερο το φαγητό μας και εδώ είμαστε. Η τέλεια υφή. Τα βλέπετε? Τέτοια καρμπονάρα, όντως, ούτε και η κανονική καρμπονάρα δεν έχει τόσο τέλεια σύσταση. Κοιτάξτε το. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Γιατί? Γιατί κάτι υπέροχο έχουμε στο φούρνο. Έχουμε αυτά τα υπέροχα μανιτάρια με τη γαλοπούλα την καπνιστή. Δεν θα τα ρίξω μέσα να τα ανακατέψω. Θα τα ρίξω από πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε μία καρμπονάρα εναλλακτική με διαφορετικές υφές. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τώρα, από πάνω. Δεν θα βάλουμε θυμαράκι, γιατί θυμάρι είχε το μανιτάρι μαζί με τη γαλοπούλα, αλλά επειδή έχουμε ζυμαρικά, στο τέλος πάντων θέλουμε να ρίξουμε λίγο φρέσκο πιπέρι. Και μία σταγιά ελαιόλαδο. Λοιπόν, τώρα, αυτή η καρμπονάρα σε γεύση είναι, θα τολμούσα να πω, εξίσου καλή όσο η κανονική καρμπονάρα, αλλά έχει λιγότερο από μισές θερμίδες αναλογικά με την κανονική καρμπονάρα. Οπότε, τι θα πάρουμε, την κανονική ή αυτή? Αυτή. Οπότε, αφού θα πάρετε αυτή, έχω 1, 2, 3, 4, 5. Έλατε. Για τη light carbonara, κόβουμε τα μανιτάρια και τα βάζουμε σε μπολ μαζί με θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ζάχαρη. Προσθέτουμε τη γαλοπούλα σε κυβάκια και μεταφέρουμε το μείγμα σε καυτό ταψί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς στον αέρα. Βράζουμε τα σπαγκέτι, σουρώνουμε, προσθέτουμε ελαιόλαδο και αφήνουμε στην άκρη κρατώντας και το νερό. Για την μπεσαμέλ, τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα στη φωτιά και προσθέτουμε ελαιόλαδο και αλεύρι. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός και προσθέτουμε το γάλα σε δόσεις. Βάζουμε το τυρί κρέμα, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι και μία κουταλιά από το νερό που έβρασαν τα σπαγκέτι. Τρίβουμε σκόρδο και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε στην μπεσαμέλ τα σπαγκέτι και από εκεί στην πιατέλα σερβιρίσματος. Βάζουμε από πάνω τα μανιτάρια και τη γαλοπούλα και σερβίρουμε με πιπέρι και ελαιόλαδο. Πώς σου φαίνεται? Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν καταλαβαίνεις καταρχήν. Ότι δεν είναι κλασική. Ναι, δεν είναι κλασική καρμπονάρα. Πάντως νομίζω ότι σαν έχει κρέμα γάλακτος, είναι ωραία. Ναι. Πιο ωραία είναι. Έχει την αίσθηση ότι έχει κρέμα γάλακτος, αλλά δεν έχει κρέμα γάλακτος. Άντε, γεια. Και εκεί πέρα που όλοι νομίζαν ότι θα μείνει να φάνε φαγητό έξω. Δεν νομίζω να μείνει, λες να μείνει. Συζητάνε στο τηλέφωνο. Α, ναι. Πρέπει να πάω στο τηλέφωνο.